θα δείτε καθισμένη μία κυρία Μακεντά. Πολύ ευτυχισμένη. Φαύστα! Μετά, στις θάλασσες στον πάτο, και από όλη αυτή την κάνει άνω-κάτω. Ριτσάκι! Μετά από χρόνια, ο άντρας της στη θάλασσα πηγαίνει και σε ένα ψάρι βρίσκουνε την κόρη τη χαμένη. Γιάννης! Αλλά παραμύρες και φύγε τα θερίνες και την κόρη χάνεται, την τρώνε οι ψιψίνες. Μπαίνουν μετά δυο γείτονες με ένα παλικάρι που είχε χαθεί και είχε βρεθεί σε κάποιο άλλο ψάρι. Οικογένεια γιατρού. Και το πήγε ασύζυγο να δώσουν στο αγόρι, χωρίς να ξέρουν φυσικά πώς χάθηκε η κόρη. Μια γλυκιά γειτόνισσα στο σπίτι καταφτάνει πριν η κόρη εξαφανιστεί στη θάλασσα στα βάθη. Ελένη! Το σπίτι καθαρίζονταν από μία ψυχοκόρη. Μαριάνθη ελεγόταν και ήταν μεγαλοκόρη. Μαριάνθη! Αυτή είναι η υπόθεση. Μετά η αυλαία κλείνει. Γι' αυτό αν βιάζεται κανείς, μπορεί και να το δίνει. Για να χαρίσει το νερό, να τρέξει, να πηδήξει. Ναι, πολύ καλά.
δεν είναι σημασίας. Πέρασα το όνομα σαν δικής αποστασίας. Ίσως σε καμιά απόσταση θα είδαν καμιά βάρκα και το γλασιλόψαρο που βγήκε και μια τσάρκα. Για τα αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν ορισμοί. Καλούνται δε στην Αίγυπτο αντικατορτισμοί. Αχ, μίλησε μου γι' αυτά, μου αρέσει να μαθαίνω. Για θέματα της ακριβής σε βεβαιώ που πεθαίνω. Οι Βέντουινοι πάντοτε στα σέριμου σε εκτάσεις. Τα απαραίτητα στάθατα παρατηρούν οάσεις. Οάσεις δε βαφτίζαμενοι ορίδας επιμήκης. Με κέρια ζωντάτερα και άφθαλους ποινίκης. Κι όπως ματέως προχωρούν οι άραπας πολλάκης. Τους τρώγουν τελωσίαινε τσακάλις και τωράκης. Έτσι όπως αντιλαμβάνεσαι, Ελένη μου, Χρυσή μου. Η μόνη τυχερή είναι τα ζώα της ερήμου. Ίσως οι φύσεις προνοών, στέλνει τα σκατοκρίσεις, ώστε να τρώγουν και αυτά οι σας περιπλανήσεις. Μα αν δεν τρώγουν αραπάς, καμήλους κι άλλα είδη, θα έχει μία αφρική εμπτωχική πανίδη. Και οι πανείς, και οι χλωρείς, και οι βλάχες οι συγχρόνος, χρειάζεται διαφύλαξη, το σκόριο φαγόνος. Συγχρόνος εμείς αυτά, εν πάση περιπτώσει, δεν έπρεπε μια νίδηση να σε αναστατώσει. Εγώ το είπα έτσι, φιλού, για να περνάει η ώρα. Αλήθεια, τι νεότερα από τη Θεοδόρα. Η Θεοδόρα, δυστυχώς, αγαπητή μου Φάουστα, έχει συμβεί ονάστατο και είναι άστα και άστα. Ίσως η σύζυγο των Λιακάν, σε αυτήν την ηλικία, βρήκε μια τρίχα καστανή. Κι είχαν φιλονικία με την καρδιά, με την πνοή, την πόνο και την πάθος, του έλεγε. Μετάνιωσα, σε πήρα κατά λάθος. Και αλλάξαν τη ζωή. Όχι, αλλά συμφιλιωθήκανε σήμερα το πρωί. Τέτοια γίνονται συχνά εις τας οικίας. Γάμοι δεν εντρεώνονται χωρίς φιλονικίας. Οικίε δίχως έλυδας, σπίτια χωρίς καυγάδας και αγάπη δίχως πείσματα δεν έχουμε στιμάδας. Αυτά! Ας πάω κι εγώ τώρα λίγο για να ψωνίσω. Έχεις κι εσύ το κέντημα να μην σε εμποδίσω. Ακόμα δεν έφτασες. Ποιο να χωρίσει, Ελένη. Έχω λίγα σ' αγορά, σχηράκτρια με περιμένει. Τότε να μην σε συγκρατώ. Θα φύγω ελευθερία. Καλέ, παίρνω κι εσύ όταν μπορείς. Θα έρθω τη Δευτέρα. Αχ, αδύο Φάουστα μου γλυκιά. Φίλα μου το ριτσάκι. Δεν ξέρεις πόσο να αγαπώ αυτό το κοριτσάκι. Μα! Και ξέχασε το σκυλόψαρο. Το είπα εις την τύχη. Εύχομαι στα ψαρεύματα πάντα να επιτύχει. Μα! Και γενωμένη δε σπινής, βγαίνω να αλλιεύσει. Χαμπρών, ωραίο να έβρει όταν θα επιστρέψει. Μα! Μα! Ορκίστη πίστη μη σε
κοντά σου για να μείνω και εις πάσα δύσκολο στιγμή για να σε ενθαρρύνω. Κι όπως η χείρα μιλεί στο μνήμα Μακαρίτη και την ακούει ο νεκρός και κρύει! Σ' αυτό το σπίτι, έτσι να πεις τους πόνους σου στη σύζυγο συμβίαν, για να τους θάψω στην καρδιά με πλάξη και την βία. Όπως γνωρίζεις το πρωί, έλαβον αναχείρας τα σύνερα της αρκής και σήκωσα αρκείρας. Είχον τη ρίτσα στο πλευρό, στο χέρι το καλάμι και κράτουν στο αριστερό οκταποδιού πλοκάμι. Το είχε τον διαδόλωμα, διότι όπως γνωρίζεις, αν έχεις δόλωμα, ψάρια δεν συναντρίζεις. Το δόλωμα χρειάζεται πάντοτε για τα ψάρια. Ή για λιθρή είναι πρόκειται, είτε για καλαμάρια. Και όπως λοιπόν... Ψαράς χωρίς το δόλωμα, πάλι που μας θυμίζει, ένα στρατιώτη άοπλο, στη μάχη που βαδίζει. Και όπως λοιπόν... Επίσης, μαθητής με ίδια το λύκειο, και λησμονέα το σπίτι της Άννα και το λύκειο. Άρα θα μου πεις. Και όπως λοιπόν εξάρεμα, και ήμουν αφοσιωμένος, κολυμπούσε το παιδί και γυρισμένος. Έχνης, δεν βλέπω το παιδί, δεν βλέπω το ριτσάκι. Μητώ, τετραετής, και ωραίο το ριτσάκι. Πάμε να ψάξουμε μαζί. Στην αμμοδιά θα είναι. Ψάχνουν κοχύρια στο γυαλόνι, βλέπουν και που είναι. Πολλά έχεις αντικείμενα, πολεύομαι χαμένα. Είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν είναι κρυμμένα. Πώς και τη βάρκα σήκωσα με τον ψαρά το στράτο. Μήπως τη κόρη μου και το παιδί βρισκόταν από κάτω. Μα μάτια τη ρίξαμε στο κύμα τα βρισμένο. Τα βεβαιωθήκαμε πως ήταν χαμένο. Έλα, έλα, μην κλαις. Πάμε στα κρογιάλι. Να ψάξουμε προσεκτικά, με προσοχή μεγάλη. Και οι βόροι έγιναν δυο μερίδας. Τον Απολέον από εκεί, στο πεδίο Άρεος, το Βίσμαρ τη λέγουν απειλή. Ξέβρις, του καγκελάριος. Αν γίνει νέος πόλεμος, λέγουν δραματισμένοι, δεν θα υπάρχουν νικητέ, αλλά ούτε και ηττημένοι. Πες μου, τι μας χρειάζονται τα όπλα και σφαίρε, όταν υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν θυγατέρε. Αντί να κάτσουν οι σοφοί, όπλα να ευευρίσκουν, να έχουν τρόπους διαγωνής, τα σκόρα στο να βρίσκουνε. Δώσ' μου τη θυγατέρα μου, σοφό να σ' ονομάσω, όχι να με παρακινείς το όπλο σου να πιάσω. Και δεν είναι φίβολο και τον εχθρό δεν βρίσκει, πυροβολών ο διπλανός τον κάνει και ποθνίσκει. Λέω να καταργηθούν τα όπλα του θανάτου και να μπορεί και ο γονές να βρίσκει τα παιδιά του. Γνωρίζεις πόσο να εκτιμώ τα ζωικά σου σκέψεις που τόσο να μου μιλείς για να μεγαλυνέψεις, αλλά δυσκόλως προσπαθείς τα λεχή να κρύπτεις με τα φέντρα και διάφορα που αφελώς θα ρίχνεις. Τώρα σε λίγο έφτασα. Τελειώνω και θα δούμε. Λίγα να σλουπαθά και θα να χωρούμε. Κάνομεν κόπους άδικα σωλή την αμμουδιά. Εκείταξα προσέχτηκα τα άλλα τα παιδιά. Μέσα σε φυγιά άρχινους κατράμια κι άλλα σβρώμα σε ξόκυλαν πολλά παιδιά, μα όχι το δικό μας. Ποιος ξέρει που το έσυρε το ρεύμα της θαλάσσης. Και μέσα σ' όλα να σου πω και κάτι να γελάσεις. Σε ενός μωρού, σε ενός μπεμπέ που είχε εξοκύλι, υπήρχε ένα λάστιχο του πιπερού στα χείλη. Όπως ρουφούσε με ορμή και έπινε το γάλα, ποιος ξέρει το ναυάγιο, του πήρε την μπουκάλα. Τι άλλα νέα γράφει μέσα
γράφω σήμερα κι άλλο σημαντικό. Ο εφευρέτης Έντισον βρήκε το ηλεκτρικό. Ενώνει δύο καλώδια, παράγεται σπινδύρας και με διαφόρους χειρισμούς ανάπτει ένα λαπτήρα. Τον τι είναι ο Έντισον, αν ο λαπτήρα του πιάσει, εσύ δεν είναι ηλεκτρικόν να μας κατασκευάσει. Κάθε μία που τώρα κάρβου να καταναλώνει, με σίδερο ηλεκτρικό ρούχα τα σιδερώνει. Αλλιώς μπορεί να κάρβουν να κάποιον να σιδερώνει, κι αλλιώς με κάτι τεχνητών δουλειές της να τελειώνει. Πάστα δεν έχει δίκιο μου. Αυτές οι εφευρέσεις γίνονται για καλό μνημό. Για να έχουμε ένα μέση. Κι αν το δω με ορτών εις χείρας μου το πιάσω, σίδερο ηλεκτρικόν σε σένα θα δωράσω. Μίλης μου νησκός χάει και μαγαζί με χρώματα. Κι όλοι τα οπέδεσανε στα βραχυκυκλώματα. Θες με βραχυκύκλωμα να πάει σύζυγό σου ή να την έχει πλησίω στο πλευρό σου. Αν προτιμάς το σίδερο, πες μου να το γνωρίζω. Να πάω στη μητέρα μου και να μεταφοβίζω. Διάλεξε και απάντησε παρακαλώ ευθέως. Αλέα στο διαδίκτυο επέρχεται τυχαίως. Εσύ νομίζεις πως αν σίδερα μου χαρίζεις, με αυτόν τον τρόπο εύκολα μπορείς να με κερδίσεις, ε! Άλλωστε, τι να το κάνει κάθε μια κρατών το σίδερό της. Αυτό που λείπει από εμάς είναι η νημερά της. Φάστα παραλογίζεσαι. Ξέρεις πως σε θαυμάζω. Και με καμία συσκευή στον κόσμο δεν σ' αλλάζω. Εγώ απλά σου διάβασα τη γράφω με ειδήσεις. Εσύ βρήκες αφορμή για να με απειλήσεις. Άκου για αυτόν τον Έντισον τη γράφουν ακόμα. Το όνομά του βρίσκεται στο λονό το στόμα. Έξω από το και το συντοκραβγάζουν. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, τα πλήθη αλλαλάζουν. Για το πείσμα τη που ήτωσε να τράβει με τον Έντισον, τον άκουσε και φώναξε «Σταμάτα, τροχοπέδισον!». Αφού σταμάτησε τον τραμ, ο Έντισον κατήλθε. Πέραψε αυτόγραφα και ύστερα ανήλθε. Και στα πλήθη φώναξε «Σας είμαι υπογράφω, εντό ολίγου θα έχετε και κινηματογράφο». Τώρα ετοιμάζω σίδερο να ανήκει το Έντισον. Τον κάρβουνον πετρέλαιο, ευασιλείε Έντισον. Λόγω της σοβαρότητος, ο αυτογράφος λέει «Κινούνται μία ανίποπτη πουλή καρδιά ρέει». Κάνει μία πρόταση μέσα στα γραφτά του να βάλουν ισχυρό στρατό μέσα στα εργαστήριά του. Αν βάλουν στρατό σε κάθε εφευρέτη που κάνει μια εφεύρεση ή κάνει μια μελέτη, τότε θα ρω τα χρέη του κράτους μεγαλώνουν και ο κόστος πίτης θα στις μας και η πτωχή πληρώνουν. Ο Έντισον, θα ρω εγώ, με τα πειράματά του επιθυμεί διαφήμιση γύρω από το όνομά του. Θέουν και εκδίδοντας πολλάς εφημερίδες που με διαφόρους Έντισον γεμίζουν τα σελίδας. Ίσως να έχεις δίκιο. Ας μην το συζητάμε και αν είσαι τώρα έτοιμη για το παιδί, ας πάμε. Το θυμήθηκαν για. Για όλα αυτά, ξεσπάσα τόσο πολύ. Γιατί? Περίμενες να πάμε ειδική στολή. Αν σ' απογοήτευσα, με συγχωρείς. Τι πάμε. Εδώ μια κόρη χάσαμε, τα γλώσσα θα κοιτάμε. Νομίζω ειδική στολή ή κυνηγή φοράνε. Ο Σάκης με Μισήλια βγαίνουν να κυνηγάνε. Αν κυνηγός κι εγώ ήμουν, την άλλη κυνηγούσα, μια ρόμπα να ασφαλώς γιάννη ποτέ δεν θα φόδουσα. Καθήν στιγμή όμως, εγώ βγαίνω να φτιάξω και μια κόρη. Μη θέλεις ειδική στολή να βάλω με το ζόρι. Εντάξει, ας μην το συζητάμε, μα επαναλαμβάνω. Η κόρη μας εκνήγηκε και όταν θέλεις βάλω. Σ' αρέσουν οι υπερβολές. Μα αν είναι έτσι γιάννη, ένας περίπατος πολύ καλό σου κάνει. Αν πράγματι η κόρη μας την έφαγε το τέρας, η συνεργεία ωφελεί ο καθαρός αέρας. Κάναμε το περίπατο. Ηρέμησε τα λέμε και με την ησυχία μας αργότερα την κλαίμε. Εσένα έχουμε καλά. Το σπίτι του σπιτιού μας. Αυτή θα είναι απώλεια και όχι το παιδιού μας. Μόνο όταν οι σύζυγοι πήρτουν κι αρρωστούνται, τότε τους είπαν χάρητο. Τα πάντα παλού πλέον. Κορίτσια, βρίσκεις άρχοντα. Η κόρη με έπιανάτε. Αλλά χωρίς το σύζυγο, δυσκόλωσα από τότε. Εσένα έχουμε καλά. Το στήλο του σπιτιού μας. Αυτή θα είναι πολλά και όχι του παιδιού μας. Μόνο όταν οι σύζυγοι πήρτουν και αρρωστούνται, τότε τους είπαν χάνεται. Τα πάντα παλού. Κορίτσια, βρίσκεις άρχοντα. Η κόρη με γεννάτε.
αλλά χωρίς το σύζυγο, τη σκόρα σου μοκτάτε. Πορφυρά δύσης. Πραγματικός. Είναι ωραίο το φάλαιρο. Τι ωραία που διακρίνεται ο Άγιος Κοσμάς. Κρίμα όμως παιδά το κοριτσάκι. Και εδώ, εις το ένα της σημείο, χάθη ο Καραϊσκάκης. Εδώ έγινε η μάχη του Φαΐου. Γνωρίζεις, ο ποια συνθήκας εχάθη ο Καραϊσκάκης, ο λεγόμενος και υιός της Καλογράς. Όχι. Λοιπόν, άκουσε. Φαντάσου νοερός, ότι εκεί είναι θα το δεδεμένοι Οθωμανοί Τούρκοι. Και εδώ οι Έλληνες. Μαρχηγό των υπέροχων Καραΐσκων, με τον οποίο τόσοι έρανοι έγιναν, αλλά ένα μαυσολείο δέκα τον δώσαμε να τον κλείσουμε. Έλα, καλή συλλέξε. Να σκεφτείς ότι έχουμε χρυσά αγάλματα για τους πλέρους των ξένων χωρών, χρυσό για τη μητέρα της Κοτοπούλη εις το πρώτο νεοκροταφείο, αλλά όμως δεν μας περιθέτει ο λίγος χαλκός και να στήσουμε ένα μπρούτσιμο. Ένα μύρο αποχάθη υπό τραγικά συνθήκα. Πώς έπαθει, Γιάννη, πες με, με ενδιαφέρει. Λοιπόν, εκεί ήταν ο Καραϊσκάκης, την παραμονή της μεγάλης μάχης. Κατάκητος στη σκηνή του, άρρωστος και με πυρετό. Και επιπλέον ήταν ο θυματικός. Αχ, ο καημένο! Ιδίως από τους πυροβολισμούς. Εντό αυστηρά η Ελλάδα μην πυροβολήσει κανείς. Πετάγεται το κρεβάτι του με 40, ίσως και με 41 πυρετών, πεβαινάτη τα στον άλογο, έχει να δει τι σημαίνει. Σηκώσω τραγική κατάσταση! Μάλιστα, Φάουστα, μάλιστα. Τιούτος είτε ο Καραϊσκάκης. Λίγη παρακάτω, μη σταματάς. Ο πολυταφθενής και ένα ανθρώπινο ράχος τελείως εξτενωμένων, μια σφαίρα βρίσκει των εξαντλημένων των οργανισμών, που καταρρύπτει από το άλογο. Και μην πάρατε το βιβλίο, βρήκα και κατάσταση. Με γνώμη εμπειρία της εποχής των προσκέβαλων του Μαχανάτου. Ας κάτι σκαρβαλέει, επί μία ολόκληρη νύχτα. Την επόμενη μέρα, διατείνασε το αποκρύπτο και βίωσε και είπα χωρίς 70 ετών. Έλα, έλα. Δεν έχει ζωή. Δεν κάνει μου. Γιατί ένας τόσο ζωντανός άνθρωπος σε τόσο μικρή ηλικία. Ένα, ένα. Πάλι. Δεν έπρεπε να ανακοινήσω αυτό το θέμα. Όχι, Γιάννη μου! Τι φταίς εσύ! Αργά ή γρήγορα από κάποιον άλλο το μάθημα. Με δοθεί όμως μια ευκαιρία για να ευθυμίσω το φιλαλήθειά σου. Μπάστα! Με διώθεις ικανό να εγνώριζα για το θάνατο του Καραϊσκάκη και να σου μετέλει να ψευδώσω ότι ζει. Με τόσο να ανάξιο με θεωρείς. Αντιθέτως! Είμαι υπερήφανη για την αθλητά σου. Αλλά, σε λέω, πολύ με πήρε στο θάνατο σου, Παρίσκο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ στεναχωρήθηκα, Γιάννη μου. Αχ, ξέχασε Καραϊσκο. Κοριτσάκι, where you want to go.
ρωτήσω τακτικά. Μπήκα νέα και είμαι κρέα. Στραβογέρας εδώ πέρα. Μα παράπονο δεν έχω τα αφεντικά. Η καλή μου η κυρία και ο καλός ο κυριός μου χάσανε ένα παιδάκι όταν ήτανε μωρό. Στο ψάρεμο μια μέρα πήγε ο αφεντικός μου και απολέστη το καημένο που κολλήθα στο νερό. Τι συνέβη και απολέστη, μυστηριώδες παραμένει. Άλλοι λέγανε οι πνίγοι κι άλλοι τα σπαραχθείς. Από τέρας του γυρίζω, είπε η κυρία Ελένη. Μια ημέρα που επήγαν με την βάρκα για ευθύς. Αρχικός, το είχαν κλάσει οι περίεργοι γονείς. Αλλά ο καιρός περάσας και ο πανδαμάτο χρόνος ισολίγο κατολίγων δεν το έκλαιγε κανείς. Και το ζήτημα ξεχάστη και σκεπάστηκε συγχρόνως. Τώρα αφεντικός μου που τον ονομάζουν Γιάννη πάει πάγι με τη λέγον και ψαρεύει τακτικά. Όπως σήμερα που είπε, φέρε τσάκι για την κάνει η καλή μου η κυρία που επώθη ψαρικά. Και έφεραν στο μαγειρίο ένα ψάρι, δύο πύχες. Τέτοιο ψάρι, τόσο μήκος, δεν ξανάδε στη ζωή. Όλο του το σώμα, λέπια. Κι είχε σαν παρμονή τρίχες. Και μου κάνουν την κουζίνα, άνα κάτω από το πρωί. Τώρα εδώ που καθαρίζω, καθαρίζεται και εκείνο. Πήρανε και δυο μαχαίρες και του σκίζω την κοιλιά. Τώρα πρέπει να τελειώσω και αντέσσετε το ψήνω. Έχω κάρβουνα να ανάψω και του κόσμου τη δουλειά. Μαριάννη! 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 Μην πειρατήσε λόγος πριν χρόνια. Κοιτάξε, αν δώσει τα μαλλιά, ας πρίσε τα χρόνια. Θα λάβεις μια ανοίγηση να σε χαροποιήσει. Αν μάθεις ποιος έρχεται και να σε χαιρετήσει. Πέστε μου, ποιος έρχεται, ώστε και εγώ να χαίρω. Έτσι που μου το έβαλε. Πού θα λέτε να ξέρω. Στο ψάρι σου σύνας. Το μεγάλο τη μακρύ. Βρήκαμε την κοπελίτσα που την χάσαμε μικρή. Αχ, Μαριάννη. Αχ, Μαριάννη. Η καρδούλα με φράτη. Μην τη φέρετε εδώ πέρα, τη μικρή σας την κατέρα. Όλοι σε έχω καθαρίσει. Ήσουν να λερώσει εδώ. Άσε την μας την κουζίνα. Και σε λίγο θα την δω. Εγώ έχω μέσα την τέρα. Στερότερα παπά. Και έπεσε στην αγκαλιά μου. Με τα μάτια της τα πά. Αχ, Μαριάννη. Αχ, Μαριάννη. Η καρδούλα με φράτη. Μα είστε τόσο σίγουροι ότι το κοριτσάκι ή το μικρό που χάσετε και το άλλο κοριτσάκι. Κι αν είναι άδωνο, κι αν το έχουν χάσει άλλοι, μία να το γνωρίζω, θα λάβω το μεγάλο. Είναι αυτή. Την γνώρισα. Καθότι στο λαιμό της φέρε μια ανάλυσα και είχε το μεταλλιό της. Το μεταλλιό δε έφερε πέρας και διαμαντάκια και πριλαντάκια διάφορα και επίσης δουλάκια. Το είχε φέρει ο νονός και ο αναδοχός της. Και στο λύζεται με αυτό ο κράτος μας νεμός της. 200 ψάρια ανάλογα. Παιδιά για να ζητήσω. Αυτό θα ήταν αρκετό για να τον αγνωρίσω. Μαριάννη, να η κόρη μας. Έλα να τη γνωρίσεις και είμαι υπερβέβαιος πως θα την αγαπήσεις. Τι χάσαμε, πολύ μικρή. Ποτέ στο πάνω και τώρα μας επίστεψε. Με χαμέ βράδυο. Κόρη μου, καλώς όρισες που έλειψες τόση χρόνη που βγήκες από θάλασσα και μπήκες σε σαλόνι. Πείτε μας, πώς περάσατε, ζώντας μέσα σε σκότη, ακούγοντας ψαριού καρδιά, πλησίως στο σκότη. Έτσι χρόνος 12 και άλλη 9 μήνες, πίνοντας αλμυρό νερό, χρωμώντας πληθρίνους, όπις ψαρακτές διάφορα, σε οποίες καλαμαράκι, και με τα ψαρακόκαλα, χτένισα τα μαράκι. Σκεφτόμουν το σπίτι μου, τους γέροντες γονείς μου. Για φέρετε να θα τους δω στο τέρμα της ζωής μου. Ώσπου, μια μέρα στο τιμή, πρωτοβιασμένη μέρα, ο μεγαθύριος ηχθής ανοίγει στο μέλλον να κάνει δύο εισπνοάς, τέσσερα σκεδατήσεις και η μοχθηρά του η ψυχή να την καταβυθίσεις. Να
με καλέσει ταραχάς. Κύματα να εξώσει. Να φάει και τους παχούς ψαράς και να τους εξωτώσει. Και εμείς, αγγίστε φοβερό τα κόρη μου μη. Και όλο τα χώσο είχε πέρα την επιφανία. Ιστάζουν ένα... την αγλό. Το σώμα μου κλονείς. Η ζεστή το... με μια γυρά. Το στόμα σου. Εκείς. Και με τα δόντια του κλειστά, πείσμα να πολεμούσε. Να φύγει από το άγιστρο που τον ετυρανούσε. Μα ο γενναίος αλλιές τραβούσε με μανία. Ο Σάνι μία φοσδελφόν που εκκρατεί τα νύα. Τον έβγαλε στη μαμουλιά, τον τράβηξε στο χώμα. Είναι σπαρτάρι δυστυχώς κι ανέπνεν ακόμα. Λαμβάνει τότε ο ψαράς, πετά αγοριά, μεγάλη, την καταφέρει με ορμή. Τον τράβουν το κεφάλι. Συγχρόνως δε, ευρώφερε και οργισμένας φράσης. Ιδού λοιπόν πως μυρί το σακίδι με τις θαλάσσες. Να σε έχει ο Θεός καλά, κόρη μου αφροπλασμένη, που φύγε μας το σχοβολείς κι είσαι αλατισμένη. Έζησες χρόνους στην κοιλιά και βοδιάς σαν ψάρι. Φυλάξου, κάτω μη σε δει, θα λέγεσαι πάλι. Πάρε το μοσχοσάπνο και λούσε τα μαλλιά σου. Πλύνε το σωματάκι σου, να φύγει η μυρωδιά σου. Δεν στο ζητάω για τεμέ, μα γείτονες αυτά σου. Σαν δύο καλύτερες μας, τη γνώμη θα καλάσουν. Τσόπα, ψάρι να μαμά, και έκανα μυρίζει. Η μίκρη το κορίτσι της δεν το αποχωρίζει. Η αγάπη δεν το σπρένεται, δεν είναι μυρισμένη. Ραζία και ρωδόστα μου μια συμπορισμένη. Ο μισητός κι αν υπαρθείς, ποτέ δεν αγαπιέται. Ισμός της Ανατολής, ακόμη κι αν αγαπιέται. Σήμερα έχουμε γιορτή. Είναι μεγάλη μέρα! Γιατί μας ξαναγύρισε χαμένη με υστέρα! Πες μας, ποιες χώρες γύρισες, ποια μέρη τριγυρνούσες, στη Θεός, τη Γαστήρ, τη σκοτεινή που ζούσες. Γνώρισα χώρες διάφορες, Ευρώπης και Ασίας, της Αυστραλίας, Αφρικής και της Πολυνησίας. Της Μογγολίων έφτασα και στο Θιβέτ πήγα. Αλλά όσο και να σας πω δι' αυτά, πάλι ήταν λίγα. Συνήθω με καρσέλινο, θα έπια το πίνι. Με στόμα ή μη άνοιχτο, δίκη μία σειραστρίνη. Τη στα ρεύει τη νυχτό, αλλά τον περπατούσα. Πήγαινα στο στόμα του και τι ακτέ κοιτούσα. Και ενώ εκείνο χώνευε, και ο θαλμί του κλίνα, παρεκόλαθαν άλυπτο και γνώρισα την Κίνα. Αλήθεια, πώ είναι τα πράγματα εκεί, υπάρχει εργασία. Οι άνθρωποι γλιώσουν, αλλά υπάρχει γρασία. Πάρα πολύ ασθένη, το πλήθο του μαστίσου. Το ρούμα της και λύσει τον, και λύσει συνηθίζουν. Είδα κάλυμα σπαρχικά, με τους ψαράς εντός του. Κιτρίνων την εμφάνιση, αλλά πολύ εμπρός του. Κι οι πλούσιοι που ζουν εκεί, πάντα απαλλαγούνται. Ουδείς, κανείς τους ενοχλεί, και δεν παρολογούνται. Πληρώνουν μόνο την πτωχή. Και μάλιστα βαρέως, με τις βαστάκους φόρους επί της αφαρέως. Μα τούτο είναι άδειο, μονάκρυγη μου κόρη. Κι αλλή μόνο οι πλούσιοι, αν δεν δίνουν φόρη. Κι όμως φάρετε, μπαμπά. Μόνο ο φτωχός που δίνει, αισθάνεται μια άσβησο χαρά για να πλουτίνει. Και αυτή η τάση προς τα μπρος. Η τάση της ανώτης αποτελεί αλλάχιστο στοιχείο της πρόοδου. Γνωρίζω πως ο πλούσιος, αμέλινος περνάει, θα κάνει πάντα δυνατόν κι αυτός για να πλουτάρει. Κι έτσι με πλούσιους φόλους. Φτωχός δε ελαχίστος, περνούν οι άνθρωποι καλώς, ισόρες ευχαρίστως. Κόρη μας φάει. Οι φτωχοί πρέπει να δίνουν φόρους, μα ακόμα περισσότερους να βάλουν σε πόρους. Μονάχα έτσι θα αποδοθεί σωστή δικαιοσύνη. Και ο πλούσιος και ο φτωχός ανάλογα σαν δίνει. Εάν εφαρμοστεί αυτό, τα κράτη μαραζούν. Κάνονται από προσώπου γης και σαν κερατιά. Λιώνουν. Γιατί? Διότι τι αιωνίζεται το κράτος αδικίας. Και έχουμε πάρει πλούσιος και φτωχικά στοιχεία. Η μόνη σίγουρη οδός παραγωγής εφόρων είναι να τελειάνει τους φτωχούς με τη φαστά των φόρων. Αντέστερα πηγαίνουμε να φτιάξουμε το ψάρι. Μαριάνθη, φέρε και τον πατά, εδώ στο κελάρι. Να κόψω φέτες στο τελειό, να ετοιμάσω σούπα και φέρε και καλό κρασί να βάλουμε στην κούπα. Να πούμε στην υγεία της που γύρισε κοντά μας και έχουμε την κορούλα μας με τα γεράματά μας. Και όσο η ρίτσα να πληθεί, το σώμα της να πλύνει, ανάπτωμε με τη σκοτιά το ψάρι για να γίνει. Να σε μου πέρα μαζί και εγώ να πλύνεις. Και του ψαριού που με έφαγε, τα λεπτά την αξίζει. Μπορώ να κάνω μια δουλειά.
το λούσιμο, αδουμένη. Κι αν είναι επισκέπτρια, μην μπορεί να την ξέρει. Άντε να πηγαίνουμε να γίνεται το ψάρι. Φέρε κρεμμύδια και κρασί που έχω στο πατάρι. Κι εγώ θα πάω στην αγορά. Πατάτες να ψαλίσω και τους γειτόνους και γνωστούς να ειδοποιήσω. Εγώ αδειαστώ να πάω να πάρω λίγο ρύζι. Και είσαι αυτό το μεταξύ, αυτή ας καθαρίζει. Ώσπου να βράσει το νερό και έρχεται με τα ψώνια, του ρίχνω ένα βράσιμο και ρίχνω τα χειμώνια. 12 χρόνια στο νερό κι άλλος είναι αμήνους. Έτρωγε κρύο το φαγί κι ο γούστος αφαιρίνους. Να λώσει τα μαλάκια της και να τα κατσαρώσει. Σαν να κοιμάσκα καμιά και πες τη ξαπλώσει. Τότε σαπούρι φέρνε της και φέρνε καταχτένια. Τα κοραλένια τα χρυσά και τα μαλαματένια. Να βγάλει τα μαλάκια της, τα λάθη τα φύλια. Μικρά, αν βγάλω ξενοφυλιά, σκοριές από τα βρύνια. Να φτιάξει από σου θάλασσα, άσπρο μαγαριτάκι. Δάκρυα για ναυτόφυλλα που τα έχω με τα ψάρια. Yes.
πεινασμένο, είναι σκληρό με να φαγεί να πάει πεταμένο. Πάλι το κοριτσάκι. Καλά, καλά δεν ήρθε. Τι κάνει, κυρία μου. Σπέρασε. Συνήλθε. Βάτε στην κουζίνα μου. Τι κάνανε να κάτω. Φάγανε την καρτερίνα μας. Σπάσανε και ένα πιάτο. Η έκταση συμφοράς είναι πολύ μεγάλη. Πας να γλιτώσεις μια μικρή. Θα είναι μια πιο μεγάλη. Τα κόκκαλα δεν τρελαινούν. Πού θέλετε να τα κρύψω. Κόρη σας είναι και ρωτώ. Πού θέλετε να τα ρίψω. Γεια σας το σκελετό. Σιγά σιγά. Τράβα τώρα τις πλάτες. Βγάλω τον εγκοσιακτικά και ρίχνω τον στις ράτες. Όλο και θα είναι καμία λίπος στα κεραμίδια να γλύψει κόκκαλα κι αυτή και τίποτα πάει. Δεν έπαιτε πως επειδή χάσαμε μια κόρη πρέπει να είμαστε σκληροί στις γάτες και μοβόροι. Μια βαθμής πολιτισμού εις προηγμένων τόπων είναι εν σχέση ζωντανών με ζωντανών ανθρώπων. Κατολέμεις τα κόκαλα και αυτές θα νεαουρίζουν. Θα ενοχλούν τη γειτονιά και οι γείτον θα μας βρίζουν. Καλή που νεαουρίζετε, οικείου που βρυχάτε, τον καθένα τον δύσκολα, ευκόλως ξυπνάτε. Ο κύριος μου είναι σοφός και ανώτερος από όλους. Από τους μανάβας, τους ψωμάς και από τους παντοπόλους. Γι' αυτό και εγώ ακούω πάντοτε εκείνο που διατάσσει. Γιατί αυτό θα μελετεί πρώτα τα κατεβάσει. Ας φύγω τώρα τη σκηνή, ας έχω στην κουζίνα, να ρίξω μέσα τελεκέ τα κόκαλα εκείνα. Πέρασαν μήνες και καιροί. Πέρασαν 2 χρόνια και τα μαλλιά σφίσαν, σκεπάστηκαν με χιόνια. Και όπως λένε οι ποιητές, όσα κιστάνουν χιόνια. Και εκεί πλησίων βρίσκονται χαϊδόνια, χελιδόνια. Και φεύγουν, επανέρχονται, ξαναγυρνούν αιώνια. Και χτίζουν πάντα μια φωλιά κοντά στα μπαλκόνια. Κυρία, κυρία, κυρία! Κυρία, 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 κυρία! Κυρία! Ένας κύριος και κάποιος νεαρός πάει στα σκατόφυλλες μας, στο σπίτι μας εμπρός. Θέλουν μοιραίους σας ζουν και ήρθαν να ρωτήσουν. Δίναστε να τους δείτεστε ή τι να μας ανοίξω. Είναι μαζί μια κουκλής και μια ηλικιωμένη. Σκύρι να πεις να τα βγουν, να έρθουν στο σαλόνι. Α! Και περίμενε μέχρι το μήνα πάνω. Περίεργο. Τι να ζητούν ένας ζεύγος και ένας νέος. Ίσως για κάποια μέρα να αναπέρασαν δικές. Συνήθως οι σουσιάδους, άλλοτε 3 βαδίζουν. Τα σπίτια επισκέπτονται και τα καλημερίζουν. Όλοι σπορεί μια στολή. Ο άλλος είναι η γυναίκα και ο τρίτος όταν σου μιλεί, σαν πως πάντα 10. Ας έρθουν και θα μάθουν. Ακούω να εμπαίνουν. Ο ήχος είναι ευθυμής. Τα σκρίμα στα λεγόνια. Κυρία μου, αημιστός και ο ιδιαιτέρος που μας εδέχεται εδώ στο εντάφθα μέρος. Λέγομαι κοιμωνιατρού, ήδου η σύζυγός μου και στο κέντρο ακριβώς πρόκειται ο γιος μου. Καθίσατε παρακαλώ ενάντια στο σαλόνος, καθήμενοι επισυντρούν ή επιπολιτούν. Τι πάρα να παραπλήσουν αυτοί τους τρίτες, ακούον θα σας απόψω τα διευνητήσεις. Προημερών κυρία μου, που είσαι αγγελία ότι κατοσέρμα εις μίας παραλίας, ο εγκεκτός σας σύζυγος με βάρκα διακαρίνος έγινε το κάτωπος μιας έκταμου σιλήνος. Ιδού είναι ο άντρας μου και σύζυγος, εκείνος ο κάτωπος που λέμε μας και βάρκα διακαρίνος. Παρακαλώ, καθίσατε. Πόσο με ενοχλείστε, άρα να συνεχίσετε. Ανακεφαλαίνοντας, ερήθιμος κυρία, έχουμε στο προσκήνιο και την πληροφορία. Βεβαίως, μας ομίγγυλα το κοριτσάκι ή το μια διακόρισσα, αρκούν ζητάκι. Αυτό δεν είναι σπάνιον, πολλά ξεσυμβαίνει από τα σπλάχνα τέρατος, τι άνθρωπο να βγαίνει. Σε ένα μέτρο του περινώσεων και αρετέ προφήτως, να ξέρεις πως τον Ιωνάν τον έβαλε το κήτο. Αναπημπούλος.
τρομερό τα τύχη καταγωγή. Εμεί, εάν προσήλθαμε στο σπίτι των δικών σα, πληροφορήσουμε καλόν να μπορεί να δείξει τόσο. Πάντω μα ενεχάρεναν με πλήστε κολακία να σπίσουμε εδώ το κόδο τη θυσία. Νομίζω οι εισαγωγέ σα των περιπτώσεων πρέπει να είναι σύντομοι για να τα συγκεντρώσουν. Λοιπόν, θα είμαι σύντομο, κι α μην παρηγορήσω. Δε σπίνει περιέργεια, δεν κάνει μαγελίσιο. Ο γιος μας που βρίσκεται εις γάμουν ηλικία, επιθυμεί την κόρη σας να φέρει στην οικία. Νομίζω είναι περιττό να εξορίσω αν συμφωνείτε και εμείς να μην τον εμποδίσω. Από την απομόνωση. Α, και επί την ευκαιρία, με συντομία να σας πω πως το παιδί γεννήθηκε, πως χάθηκε κάποτε με τρόπο ασυνήθιστο. Προέλληνικα σχεδόν ετών, που ήταν μόλις έξι. Τον επήγαινε στη θάλασσα να πέσει και να τρέξει. Μα αποχλάζε νερά, κυκλήματα αφισμένο. Τον ανήφρα στον ιόν, τον είχαμε χαμένο. Ω, σατανική σύμπτωση. Σατανικές συμπτώσεις. Μέρες πολλές θα σας κουράσω, θα ούτε ό,τι σας πω, θα λάθω να περάσω. Ψαρεύουν κάποτε λοιπόν, τις μίαν παραλίαν, ανέσαιρα νυχτή με κάποια δυσκολία. Κι όταν τον μετέφερα με κόπον και με ζόρι, δια μία και σαρκής τομής... Απέκτης αγόρι! Τι μπορεί να πει κανείς μερικούς ευθείες που επανέχονται τόσο από δυνάμεις, τι! Βεβαίως εξεπλάγει με. Όταν έχω δει τα ρισταμένη σου κάμα κάποιο στάδιο, γινόμουν με συστολή. Αν τη ζώτε λάθη, δεν γνώρισε τα χειρισμό, δεν ήξερε να γράφει. Μαθαίνει αγράμματον, επήγε σχολείο και το πολύ επιρρεπής μετά το τιμωνείο. Πρώτα στα μαθήματα και στα διαβαθμίσεις, πρωτοτεχνία, οδηγήν, γυμναστικά σας ασκήσεις. Τώρα εδώ θα σου πει μια απαγγελία. Ο στρατιώτης νικητής κομής αγγελίας. Ο αγγελιοφόρος πέθανε. Το χαρίζει το παπά. Ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Μιλείο Μιλτιάδης του Έλληνα στρατιώτας. Ο Ξέρξης παραπλεύρος πλησίων προχωρεί. Και τον ακούνε όλοι εις τας γραμμάς τας πρώτας. Και βασιλεύς δεν είναι και στέμα δε φορεί. Φέρει χαλκούν το κράνος και βήματα θυμμένα εις τη δεξιά του χείρα τον τίμιο σταυρό και επίσης εις την πλάτη του που φέρει ανιρτημένα ήργαναν εις σημαίαν και δόρει στο πλευρό. Σφοδρός αγώνα αρχίζει με στήφια φρισμένα γκρεμίζουν εκκλησίας γομούς και τα λοιπά αλλά σκληρός ο Έλλη με στήφι τεταμένα τον τύραννο διώκει με βέλη το χτυπά. Οι Πέρσοι αποθούνται, νικώνται κατά κράτος. Οι μαχητές τους δίνουν ατέρμονα πληγή. Και έτσι ελευθερία που χαίρομαι ρεσχάτος οφείλουμε πρωτίστως στην πατρική μας γη. Μόνος τον ξεεξημένη της κατεσχήνης δρόμος τα πλοία του λαμβάνει και φτάνει πανικός. Και μέσω τόσους άλλου είσαι η ταχυδρόμος φέρει την αγγελία και πίπτει ροϊκός. Ορκίζομαι να γίνω ο Σάτο Μιλτιάδη, να πολεμώ τους Πέρσας με ξύφος όπου δει και να σφάζω τους εχθρούς μου κάθε πρωί και βράδυ. Σύγχρονος δεν να είμαι και έφτα το παιδί. Ο κύριος γιατρού με τον γιατρού Λαμία δεν έχουν συγγένεια, από μια σημαντική. Πώς μπορούν να έχουν συγγένεια,
που το επίθετο ήταν η καλύτερα του, λέγεται Παναγιώτη. Α, Παναγιώτη λέγεται τώρα, το επιμύθηκε. Ομοίασε με το ιατρό, γι' αυτό και επιμύθηκε. Πες του την ιστορία του για να τη μάθουν για να μην διώθουν. Μια επανάληψη ποτέ, ακόμα δεν κάνει. Βεβαίως. Καθίστε. Ο Παναγιώτου δικαστής γεννήθη εν Λαμία, τον Αύγουστο του 12 ή στα 31. Από μικρός ξεχώρη και τα βιβλία του είστε. Ενώ οι άλλοι έπαιζαν, εκείνο μελετούσε. Ο γέρος του φτωχός βοσκός τον έπαιρνε κοντά του για να τον έχει βοηθό στα λίγα πρόβατά του. Οχταετής μελετηρός αυτός ο Τσιρίκος δεν ήξερε ότι εκεί κοντά υπήρχε ένας λύκος. Πάνε οι γονείς τα πρόβατα στη στάνη και ο λύκος στο Βοσκόπουλο πεντάχανο στο πάνε. Καλοπιτερά, μην προχωρείς. Σώμα σκοπό θα κάνει. Μόνο το ευχάριστο να φύγει σε Γιάννη. Τελείωσα στο γυμνάσιο και πάντα αριστεύω. Εισήλθε εις την νομική, τη θέμιναν τη τέχω. Με δίπλωμα δικαστικού, διδάκτο της λειψίας. Πολύ συχνά τον έκαναν κρίσης επιληψίας. Παρά την πάτηση αυτή, τοποθετείται πρώτον εις τη γενέτειρα αυτού όπου και κάνει κρότον. Το σπίτι μας συνόρευε σχεδόν τον τροπικό του. Πολλές φορές πηγαίναμε και βόλτα με το γιο του. Τρίξε πρόσωπος πολύ, αλλά ο Παναγιώτου, όταν αυτό είναι πολύ, επόλυσε το γιο του. Δώσε το λοιπόν, σκληρός, αυτό ο Παναγιώτου, μια κρίσιμη στιγμή, επόλυσε το γιο του! Καλά, πού βλέπετε σκληρότητα. Ο γέρο Παναγιώτου, το γιο του δεν επόλυσε. Επόλυσε το γιο του. Συνέβη παρεξήγηση. Σας είπε για το γιο του και εσείς νομίζατε εδώ πως είπε για το γιο του. Άλλωστε, ποιος θα χώριζε ολόκληρο αγόρι. Ένας ο αντράχαλο που είχε και μια κόρη. Το μόνο σφάλμα κατ' εμέ του γέρο Παναγιώτου το γιο, είναι το κοτερό. Ότι πολλό το γιο το δεν το πει στο γιο του. Γιο του. Και επειδή με ρίδωνε και ο γιος στο γιο του, έκαμψε να μείνει ο γιος στον Παναγιώτου. Συνέβη όμως πρόεδρος να είναι ο Παναγιώτου και έχασε την υπόθεση ο γιος από το γιο του. Γέννησε χρόνους 12 στο δυστυχές παιδί του και τώρα εις τας φυλακάς εκτεί την ποινή του. Αυτός υπήρξε χοντρικός ο βίος Παναγιώτου που σε μια κρίσιμη στιγμή επόλυσε το γιο του. Τα σημαντικότερα δεν αφηγήθης Γιάννη. Όταν αυτόν τον έθαπταν δημόσια δαπάνη... Α, ναι! Καθή στιγμή τον έθαπταν, διότι είχε εκνεύσει, κατόρθωσε με τέχνασμα ο γιος να δραπετεύσει. Και με στολή των φυλακών, υπούστη από τον γιο του, όρσε καρδιά στον τάφο σου, μεγάλε Παναγιώτου. Με έτσι στα κάτεργα, όπου εκεί σαπίζω. Γι' αυτό και εγώ πατέρα μου δεν σ' αναγνωρίζω. Φέζει με σκληρότητα. Άρα και επομένως, γραμμένος έχω δικαστεί. Κι όλος το γένος. Κι αφού εξτομίσει αυτά στην απόφασή του, επέζεσε στα σκλακά να εκτίσει την ποινή του. Πουλής πλέον γνωρίζει πού να είναι αυτός ο γιος και πού να αλωνίζει. Λοιπόν, τι γνώμη έχετε για αυτό το παλικάρι, αν δώσετε την κόρη σας, θα γίνω το ζευγάρι. Συνέβη παρεξήγηση. Μάθετε όμως κάτι. Την είπε που ζητείτε εσείς. Την έμαθα κάτι. Πως θα αρνείστε εσύ μας με διάφορες προφάσεις λέγον πως απεβίωσε η νέα της θαλάσσης. Δεν συνηθίζω να αρνώ τις αρκετές ομιλίες. Και να ψεύδομαι στα συνομιλία! Σας λέγει την αλήθεια. Και γεγονός τι χάνει. Κάλεσε τη Μαριάνθη για να προσέλθει Γιάννη. Μαριάνθη, Μαριάνθη! Σε τέλει η κυρία. Ο σουσιώδη μάτυρα για μια πληροφορία. Μαριάνθη! Σε κάλεσε με το για να με εξηγήσεις μάλλον ως μάτης και αυτόκρια την ύπαρξη του κάτω. Στη ρίτσα! Δεν είναι πέτρα μόνο η γάτη κατασμήνος. Πηδώνω από το παράθυρο αρνέσω της κουζίνος. Έφαγω ή δεν έφαγω τη δυστυχής διτσάκη, ως της ανήκαινης εμάς και το κοριτσάκι. Οπκίζομαι στον Θεό, από της ψυχής στο βάθος, να είπω την αλήθεια φόβος κι άλλος πάθος. Το κοριτσάκι το έφαγα κάτι γραμμένα ζώα, κολυστήθηκε νεκρόν και περιπάτησε σώα. Πλην ψαρίγια δυστυχώς που πότσε το δέλμα. Μόνο τα κοκαλάκια της έμειναν στο τέλμα. Τότε, συγχυπητήρια την απολία, εύχομαι θα ειλικρινώς, ερήτημος κυρία.
Κρίμα, αν έτσι μικρά και νέος μου παιδί το πάνε ευτυχή θα δε γιάγετο και ευτυχή θα ήτο. Μη χάνετε το θάρρος σας, είναι ο Θεός μεγάλος. Χτίς κάποτε να αλληλευθεί κι άλλος. Αυτό δεν είναι αδύνατο, μα θα απαιτήσει μήνας, εάν παρακολουθεί κανείς που πιάνει το θυφή. Μία χάρη μόνο να απαντές, πρωτού καρνηθήσουν, θα συμβάλλουν ταπεινώς για να χωρίσουν. Εάν για οποιοδήποτε τρόπο αντιληφθείτε πως ανεβρέθηκε ανείς, θα μας ευθυμηθείτε. Αυτό έτσι υπακούεται, διότι αυτονόητο γνωρίζουμε για τον ιό που έρχεται στο κήπο. Έλα, γόρι μας, έλα κοντά. Πάμε στο σπίτι μας και στη φωλιά μας. Χωρίς δεν βρούμε να παντρευτείς, μη τι καλή θα βρούμε. Πάμε στο σπίτι μας τη φύση να μην εργοβολούμε. Πάρτε τα γόρι σας, το παλκάρι. Κόρη δεν έχουμε για να την πάρει. Λάτε στη χάνα δυστυχώς και δυστυχής μετσάκι που ήταν εν τετάρτης και ωραίο κοριτσάκι. Και τελαλεί στους θεατές το έργο πως τελειώνει.